Έχει έρθει 40 παλιά πίσω από την πλάτη του Ρέαμπζικ. Ο Ρέαμπζικ δεν έχει πάρει χαμπάρι εντωμεταξύ. Και αμέσως μετά τι γίνεται, πάει να βγει ο Βασλίκ, πάει να κάνει όπως είχε κάνει ο Πασχαλάκης εγώ με τον Άγιαξ που βγήκε με το κεφάλι 15 κιλά αρχίδια να πούμε. Αυτά τα αρχίδια ο τέτοιος, ο Βατσλίκ, καλός κακός δεν τα έχει. Τρώει έτσι το πρώτο γκολ. Και μετά το δεύτερο γκολ απλά η μπάλα με κάποιο τρόπο μαζικού παίρνει την μπάλα. Και ουσιαστικά δεν ξέρω, δεν υπάρχει εκεί πέρα άνθρωπος να μαρκάρει και δεν υπάρχει άνθρωπος να κόψει αυτή την παράλληλη παλιά που περνάει. Δηλαδή αυτή η παράλληλη παλιά πέρασε από 500 πόδια πέρασε. Αλλά. Νομίζω εντάξει. Δίκαιο αποτέλεσμα γιατί ο Ολυμπιακός έβαλε τον γκολ, αλλά από εκεί πέρα δεν έψαχνε για φάσεις. Εντάξει. Νομίζω αρκετά δίκαιο το αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί πέρα ρε φίλε. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο μέλλον αυτό είναι άξιο απορίας πραγματικά. Αυτό είναι άξιο απορίας γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια Ευρώπη η οποία μακριά στην Ευρώπη δεν πρόκειται να πάει. Με το ήδη ρόστερ που έχει. Μακριά στην Ευρώπη δεν πρόκειται να πάει. Θα αποκλειστεί από τους ομίλους και εάν είναι τυχερός, υπάρχει μία μικρή περίπτωση να περάσει ως τρίτος, να πάει στο conference. Και αυτό είναι πολύ μικρή περίπτωση. Δηλαδή ένα ίσως που λέμε, μαθηματικά μπορεί να περάσει. Αλλά από εκεί και πέρα για μένα δεν έχει τρομερές ελπίδες να περάσει, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, ρε φίλε, σίγουρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα προπονητή. Ένα προπονητή χρειάζεται σίγουρα πώς να ξέρει την ομάδα, να είναι σοβαρός προπονητής και να μην έχει παίξει, να μην έπαιζε στο αλφα τοπικό πριν από 4 χρόνια. Χρειάζεται άμυνα, δεν το συζητάμε. Άμυνα είναι το must αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θέλει παίκτες οι οποίοι να είναι στα prime τους αυτή τη στιγμή. Παίκτες οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν το 100% και όχι σαν αυτό που είδαμε σήμερα, που ουσιαστικά είδαμε έναν Χάμες Ροντρίγκες, έναν Μπακαμπού, οι οποίοι είχαν 2 μέρες που ήρθανε και κατευθείαν με μία, 2 ίσως προπονήσεις παίξανε βασικοί. Αυτό δεν ισχύει σε καμία ομάδα αυτό. Δεν ισχύει σε καμία ομάδα αυτό. Όσο έτοιμος και να είναι ένας παίκτης, δεν γίνεται στο πρώτο μάτς που παίζει να έχεις ένα ντέρμπι και να το βάζεις εσύ βασικό, όπως το Χάμες Ροντρίγκες, ή να το βάζεις σαν τον Μπακαμπού σαν αλλαγή. Σε ένα ντέρμπι το οποίο ουσιαστικά κερδίζει 1-0, αλλά η αντίπαλη ομάδα πιέζει και δεν είναι ότι είσαι 3-0 μπροστά για να την κάνεις αυτή την αλλαγή, ξέρω εγώ, και να κάνεις αυτή την αλλαγή για να πεις, ξέρω εγώ, θα δώσω και 5-10 λεπτά συμμετοχής στον Μπακάμπου κτλ. Είναι 1-0, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Και εν τέλει το πλήρωσε κιόλας ο Ολυμπιακός με αυτό που έκανε. Το πλήρωσε κιόλας. Άμυνα από την αρχή της σεζόν, λέω, άμυνα ο Ολυμπιακός δεν έχει. Τι έκανε ο Ολυμπιακός από άμυνα, δεν έφερε ούτε ένα παίκτη. Έφερε τον Μαρσέλο από τα αριστερά. Ο Μαρσέλο από τα αριστερά θα σου κάνει αυτά που μπορεί να σου κάνει. Δεν θα καλύπτει τις μαλακίες που κάνουν ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Μανολάσος, ο Κράτης, ο Μπά, ο Σισέ και όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί βλέπουμε ότι κάθε μάτς τέτοια πράγματα κάνουν, τα ίδια λάθη και δεν αλλάζουν. Έτσι, δεν αλλάζουν αυτά τα λάθη. Ξέρω, κατά τη γνώμη μου γενικά, σίγουρα θέλει ένα νέο προπονητή Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Κορμπεράν, νομίζω, όσο και να καθίσει, γιατί λένε μερικές φορές ότι εάν καθίσει ένας προπονητής σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, θα βρει τον εαυτό του σε αυτή η ομάδα κτλ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πιστεύω τον Κορμπεράν, αυτά που έχουμε δει, νομίζω φτάνουν και περισσεύουν για να βγάλουμε μια άποψη για τον προπονητή. Σαν προπονητή μπορεί να είναι καλό σε μια άλλη ομάδα. Αλλά στον Ολυμπιακό, αυτόν τον Ολυμπιακό ο οποίο κυνηγάει τον πρωταθλητισμό, δεν μπορεί ένα τέτοιο προπονητή να κάνει τέτοια τόσο ακραία λάθη. Δηλαδή, βάζει το Χάμες Ροντρίγκες βασικό. Δεν γίνεται να το βάζει το Χάμες Ροντρίγκες βασικό. Δεν γίνεται. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Όπως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός. Από άμυνα και κέντρο ο Ολυμπιακός είναι τραγικός. Δεν βλέπετε. Μεσοεπιθετικά κάτι κάνει.
Αλλά αμυντικά και η μεσαία του γραμμή του Ολυμπιακού είναι για μπουνιές. Επίσης βλέπω και ότι ο Βάτσλικ κάνει λάθη. Ο Βάτσλικ κάνει λάθη στα τελευταία παιχνίδια. Και ο Βάτσλικ, ξέρετε γιατί κάνει λάθη στα τελευταία παιχνίδια. Γιατί ο Βάτσλικ αρχικά έχει μια άμυνα η οποία σε αγανακτάει όταν έχει μια κακή άμυνα και τρως γκολ λόγω των λαθών που κάνει η άμυνά σου. Δηλαδή, άμα είσαι τερματοφύλακας, φίλε, κάποια στιγμή θα τα παρατήσει. Εντάξει, όσο καλό και να είσαι. Κάποια στιγμή θα παρατήσει γιατί σου λέει, γιατί εγώ να πρέπει να βγάλω αυτή τη φάση, επειδή ο Σισε και ο Μπα, πόσο κράτη ο Μανολά είναι μαλάκε και αφήνει την μπάλα να περάσει. Γιατί εγώ να πρέπει να βγω να πιάσω την μπάλα, επειδή ο μαλάκα ωραία ψυκτούργεται 40 παλιά και ο άλλο του έχει φύγει στην πλάτη. Για ποιο λόγο. Έτσι. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Έτσι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ποιο είναι ο επόμενο. Ο Τζολάκης. Πού θα παίξει ο Τζολάκης. Θα διώξει το Βάσκετ και θα παίξει ο Τζολάκης. Θα φας άλλα 15 γκολ θα φας. Ή ο Κρίστινσον. Ο Κρίστινσον δεν ξέρω αν είναι ακόμα καν στον Ολυμπιακό. Ποιον θα βάλει. Οπότε σου λέει, έχει επαναπαυτεί ο Βασιλίκη εκεί πέρα, ό,τι και να κάνω, θα με έχουν ψηλά στην συνείδησή τους οι οπαδοί. Όπως όταν έγινε με το πέναλτι. Πιάνει το πέναλτι, κατευθείαν ο Βάτσλικ εκεί πέρα που είχε κάνει 500 γκολ που είχε φάει. Και σε αρκετά έφταιγε κιόλας. Θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερες εξόδους, θα μπορούσε να, είχε κάνει, να ήταν σε καλύτερη θέση και να περιμένει την μπάλα. Πιάνει το πέναλτι ξαφνικά ο Βάτσλικ το ένα, ο Βάτσλικ το άλλο. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Δεν είναι έτσι. Αυτό που βλέπω αρκετούς τώρα που προσπαθούν να δώσουν άλοθη στον Γκορμπεράν λένε ότι ουσιαστικά παίζει με τους παίκτες που θέλει να φέρει ο Μαρτίνς. Δεν παίζει με τους παίκτες που θέλει να φέρει ο Μαρτίνς. Είδαμε και τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Γκορμπεράν. Γκορμπεράν τι έχει φέρει. Έχει φέρει Μαρσέλο, Χάμες, Μπόουλερ, τους δύο Χουάνγκ νομίζω και Μπακαμπού και τον άλλον τον, πώς το λένε, και τον άλλον τον μαύρο που έφερε. Η μισή από αυτούς τι είναι. Είναι ανέτοιμοι παίκτες. Ένας ανέτοιμος παίκτης πόσο καιρό θέλει να σου πάρει. Από 2 εβδομάδες έως και 4 εβδομάδες για να θεωρηθεί παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει το 100% του. Και πας και μου φάει σήμερα Μπακαμπού σαν αλλαγή ένα 30 λεπτό. Πας και βάζεις 70 λεπτά το Χάμες του Ροντρίγκες που δεν είδαμε πράγματα από αυτόν. Δεν είδαμε πράγματα από αυτόν. Και είναι αυτό που λέω. Μπορεί ο Χάμες ο Ροντρίγκες να μην θέλει να παίξει μπάλα για να λέει. Δηλαδή το Χάμες του Ροντρίγκες εγώ δεν είδα σούτ σήμερα. Ένα σούτ είδα και ήταν πάνω την εστία. Εγώ πιστεύω ότι ο Χάμες ο Ροντρίγκες αυτό που κυνηγάει να κάνει είναι να κρατήσει μια καλή εμφάνιση για τον εαυτό του. Με την έννοια ότι δεν είδαν πράγματα από αυτόν. Και είναι αυτό που λέω. Μπορεί ο Χάμες ο Ροντρίγκες να μην θέλει να παίξει μπάλα για να λέει. Δηλαδή το Χάμες ο Ροντρίγκες εγώ δεν είδα σούτ σήμερα. Ένα σούτ είδα και ήταν πάνω την εστία. Εγώ πιστεύω ότι ο Χάμες ο Ροντρίγκες αυτό που κυνηγάει να κάνει είναι να κρατήσει μια καλή εμφάνιση για τον εαυτό του. Με την έννοια ότι εάν κάνει ένα σούτ και φύγει ξέρω, 10-20 μέτρα πάνω από την εστία, θα πούνε καλά, ρε αυτό έπαιζε στη Ρεάλ, ξέρω και δεν μπορεί να σουτάρει και τέτοια. Οπότε τι κάνει, σου λέει, μου δίνει πάσα, θα την κάνω σουτάρω, σου ξανά πάσα πίσω και τέτοια. Ουσιαστικά δεν θέλει να δείξει τον εαυτό του. Κατάλαβε. Θα ήθελε να δείξει τον εαυτό του, θα παίρνει την μπάλα, θα περνούσε 2-3, θα την έχανε, θα συνέχιζε, δεν ξέρω. Πάντως αυτό θα έκανε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, γενικά ο Ολυμπιακός είναι μια πονεμένη ιστορία. Φέτος δεν κυνηγάει κάτι. Ό,τι κυνηγήσει πιστεύω θα είναι από του χρόνου και ύστερα. Έχει πάρει παίκτες οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λάθος μεταγραφές. Δηλαδή, μιλούσαμε για τις μεταγραφές που έκανε ο Πάουκ που ήταν πολύ λάθος. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγαλύτερες γκάφες στις μεταγραφές. Και η διαφορά του, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει πολλά λεφτά σε μεταγραφές. Έχει ρίξει πολλά λεφτά σε μεταγραφές. Δηλαδή έχει δώσει 8 εκατομμύρια για BL. Έχει βάλει κάτι ρήτρες στον άλλον τον.
στον Μπακαμπού, στον άλλο τον μαύρο που είχε. Όχι στον Μπακαμπού, sorry. Μπακαμπού ήρθε από τη Μαρσέη. Στον άλλο τον μαύρο που ήρθε από την. Από τη Χέρτα Βερολίνου, νομίζω ήρθε από πού ήρθε, από τη Γερμανία που ήρθε τέλος πάντων. Είχε βάλει 14,5 εκατομμύρια νομίζω ρήτρα, κάτι τέτοιο. 12 εκατομμύρια ρήτρα, κάτι τέτοιο. Ρήτρα εξ αγορά. Πώς θα το αγοράζει με 12 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα 160 εκατομμύρια αξίζει. Και ο Άρης έχει μια ομάδα 40 εκατομμύρια. Αλλά τι βλέπουμε από τον Άρη. Ο Άρης πίεζε όλο το παιχνίδι, πίεζε, έκανε, έρανε, έβγαζε φάσεις. Χόφενχάιμ, ναι, σωστός. Χόφενχάιμ. Έβγαζε όλο το έβγαζε φάσεις σε όλο το παιχνίδι. Ο Άρης πίεζε, έκανε, έρανε. Θα το βρίσκε τον γκολ. Θα το βρίσκε τον γκολ. Δηλαδή, μια, δύο, τρεις θα το βρίσκε τον γκολ. Ήταν τυχερός Ολυμπιακός αυτές τις φορές. Μια, δύο, τρεις θα το βρίσκε τον γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι γενικά όταν βρίσκεις ένα λάθος και όσο πιο γρήγορα το αντιμετωπίσεις αυτό το λάθος, τόσο καλύτερα είναι για σένα, για την ομάδα σου, για οτιδήποτε. Οπότε πιστεύω όσο πιο γρήγορα βρει ο Ολυμπιακός το λάθος που ουσιαστικά τον κάνει να χάνει παιχνίδια, να χάνει βαθμούς, να ξεφτελίζεται στην Ευρώπη, πιστεύω τόσο πιο γρήγορα θα δούμε έναν διαφορετικό Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά, κάναμε και τον επίλογο. 130 άτομα βλέπω, πάμε κανένα like.